Συγκέντρωση ακτινιδοπαραγωγών διοργάνωσε χθες Δευτέρα 22 Ιουνίου το βράδυ η νεοσύστατη Επιτροπή Ακτινιδοπαραγωγών Πιερίας σε καφέ της Κατερίνης. Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ νομού Πιερίας, κύριοι Ζήση Ζάνας και Μπέτη Σκούφα, εκπρόσωπος του βουλευτή κύριου Χάρη Τζαμακλή και μικρός αριθμός ακτινιδοπαραγωγών που ανησυχούν για το μέλλον στη διάθεση των προϊόντων τους. Στους παρευρισκόμενους μίλησε ο υπεύθυνος του ΣΥΡΙΖΑ, Γεωπόνος Χρήστος Ρούσος, ενώ προηγήθηκαν χαιρετισμοί από τους παρευρισκόμενους βουλευτές κύριους Ζήση Ζάνα και Μπέτη Σκούφα αντίστοιχα. Διαφαίνεται πως ορίμασε όσο ποτέ άλλοτε πλέον η ιδέα δημιουργίας μιας οργάνωσης που να διαχειρίζεται τις τύχες του προϊόντος αυτού, το οποίο έχει να επιδείξει τεράστιες προοπτικές στην Πιερία, ενώ υπήρξε ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμός για τη μορφή που θα λάβει η τελική μορφή του όλου εγχειρήματος. Μακάρι το εγχείρημα να προχωρήσει και να ευωδώσει εποφελία των εκατοντάδων απροστάτευτων ακτινιδοπαραγωγών της Πιερίας, που κάθε χρόνο γίνονται έρμεα στα χέρια των εμπόρων με τις γνωστές σε όλους μας παρενέργειες. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και πλέον αποτελεί και νόμο του κράτους το μίνι φορολογικό που ψηφίστηκε προημερών στη Βουλή και αφορά τη μη φορολόγηση διόχρησης της αγροτικής γης. Έτσι, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καλείται να επιφέρει άμεσα στις αλλαγές στη διαδικασία εκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων για όσους εμπίπτουν στις νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η τροπολογία που αναφέρει τα εξής: ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρησης προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους αγροτικών εκτάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γέες, βοσκίσιμες γέες και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής. Άλλοι έχουν το όνομα και άλλοι τη χάρη. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, οι Έλληνες καταναλωτές καταναλώνουμε περισσότερο τυρί ακόμη και από τους Γάλλους, όπως αναφέρεται σε σχετική έρευνα. Σκεφτείτε απλώς ότι ενώ οι Γάλλοι το τρώνε κυρίως ως επιδόρπιο, εμείς το χρησιμοποιούμε παντού στη διατροφή μας, στο πρωινό, στο μεσημεριανό, ως ορεκτικό μαζί με το κυρίως φαγητό, ως σνακ ανάμεσα στα γεύματα, ως συνοδευτικό μεζέδων και ούζου. Ξέρατε επίσης ότι η συντριπτική πλειονότητα των τυριών που παράγονται στην Ελλάδα προέρχονται από εγωπρόβιο και όχι αγελαδινό γάλα? Σήμερα αριθμούνται ανά την επικράτεια 20 ελληνικά τυριά POP, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, από τα οποία μόνο η γραβιέρα Νάξου και τη Σύρου παράγονται αποκλειστικά με το αγελαδινό. Το τυρί με τσοβόνε μπορεί να περιέχει και ένα μικρό ποσοστό πρόβιου ή γίδινου, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται αγελαδινό και στην παρασκευή της κοπανιστής. Τα υπόλοιπα αναγνωρισμένα τυριά, καθώς και τα περίπου 50 ακόμη είδη που παρασκευάζονται στην Ελλάδα, προέρχονται από πρόβιο ή κατσικίσιο γάλα ή από μείγματα των δύο.